Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ να σας πω ότι είχαμε εχθές την επίσκεψη του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του κυρίου Λεβέντη, στο Λεβίδι Αρκαδίας. Ο κύριος Λεβέντης πήγε μαζί με τους βουλευτές, με πολιτευτές και με φίλους της Ένωσης Κεντρών να επισκεφθεί το τόπο καταγωγής του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Μάλιστα, έκανε και μια ομιλία σχετική για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Εμείς πάμε να καλωσορίσουμε τον πολιτευτή Αρκαδίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κιτσόπουλο, με το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, με την Ένωση Κεντρών. Να τον καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα, κύριε Κιτσόπουλε. Καλημέρα, κυρία Μπρούσαλη. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Βέβαια, πετύχατε μία μέρα εχθές στην Τρίπολη. Είχε μεν καλό καιρό, είχε ήλιο, δεν έβρεχε τουλάχιστον. Δεν ξέρω στο Λεβίδι αν έβρεξε. Αλλά είχε χαμηλή θερμοκρασία, έτσι. Όχι. Μια χαρά ήμασταν σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν τη σύραγγα και τον άσχημο πολύ καιρό της Αθήνας. Mm-hmm. Η Τρίπολη ήταν, το οροπέδιο της Αρκαδίας ήταν παράδεισος. Παράδεισος. Ήταν πολύ καλά. Μάλιστα, λοιπόν, εσείς ξεκινήσατε από την Αθήνα μαζί με τον πρόεδρό σας, με τον κύριο Λεβέντη, για να επισκεφθείτε την περιοχή του Λεβιδίου, εκεί όπου πήγατε, ξεναγηθήκατε στο Μουσείο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Ακριβώς. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για αυτά που αντικρίσατε και τα όσα έτσι αναφέρθηκαν εκεί από τον πρόεδρο. Ήταν επιθυμία του πρόεδρου να φέρει μέλη, φίλους της Ένωσης Κεντρών στον τόπο καταγωγής ενός, πέραν της προσωπικής μου άποψης, ενός εκ των μεγαλύτερων, πιστεύω, Ελλήνων πολιτικών, που η Αρκαδία έχει την τιμή, τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να είναι τέκνο της, να είναι το λίχνο της, να είναι το Λεβίδι. Ήταν μαζί ο κύριος, η κυρία Μεγαλοοικονόμου, βουλευτής Πειραιά, ο κύριος Καβαδέλλας, βουλευτής Αττικής και πολλοί άλλοι φίλοι και μέλη. Μια βαθιά επιθυμία του Προέδρου, χώρο τιμής αν θέλετε σε ένα πολύ μεγάλο Έλληνα πολιτικό που έβαλε έτσι τη σφραγίδα του στις αρχές του περασμένου αιώνα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά θέματα. Mm-hmm. Δίπλα στον Λευτέριο Βενιζέλο, με μικρές θα μπορούσε να χαρακτηρίσουμε τότε, αλλά πολύ μεγάλες μετέπειτα εξελίξεις, συμβολή στην ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο το οποίο Πανεπιστήμιο τον τιμά σαν ιδρυτή του, την δημιουργία της Αγροτικής Τράπεζας, την οποία θα την προτιμούσε στην εταιριστική, προτάσεις για τη Θεσσαλία, για το πέρασμα των τσιφλικιών σε αγρότες. Και όπως είπε ο Πρόεδρος, ίσως πολύ έτσι σωστά, ότι ενδεχόμενα δεν έχουμε καταλάβει και όλοι, ακόμα και άνθρωποι που είναι εκεί στην Αρκαδία, στο Λεβίδι, στην Τρίπολη, το μέγεθος του ανδρός. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους κατοίκους. Μας υποδέχτηκαν έτσι με πολύ αγάπη και θέρμανση τον πρόεδρο. Mm-hmm. Το δημόσιο φορέα που λέγεται ΕΡΤ και το 93-8 που μας κάλυψαν στην επίσκεψη. Ήταν οι δύο φορείς μέσω μαζικής ενημέρωσης που ήταν εκεί. Και το προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης Αρκαδίας που εκτέλεσε και με το παραπάνω τα καθήκοντά του στην υποδοχή, στην άφηξη, μέχρι την αποχώρηση του κ. Λεβέντη από τον νομό Αρκαδίας. Πάντως, ο κ. Λεβέντης έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την Αρκαδία. Έρχεται αρκετά συχνά πυκνά σε διάφορες εκδηλώσεις. Έχει έρθει, ναι, και έρθει και σ' άλλες. Mm-hmm. Μάλιστα. Η καταγωγή του, ξέρετε, έτσι, είναι αρκάς. Εντάξει, βρέθηκε μετά μικρό στην Από το Καστρί, μας τα έχει πει, ναι, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Μετά ήταν γυμνασιάρχης, ήταν σε μετάθεση και τελικά στον Πειραιά, από όπου έφυγε μετά να κάνει τις σπουδές του, να πάει στη. Ναι, έχει αίμα που κάτι του λέει η Αρκαδία. Όπως και εσείς, κύριε Κιτσόπουλε, έτσι, έχετε καταγωγή από την Αρκαδία, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Το θεωρώ τιμή μου και καμάρι μου. Οικογένεια υπάρχει πολλά χρόνια εκεί. Κάνουμε και μια δουλειά σχετική λίγο με τις οικογένειες τις πολύ παλιές που υπάρχουν στην Τρίπολη. Ναι, η καταγωγή μου είναι εκεί. Έχω περάσει όλα με τα καλοκαίρια μέχρι και το γυμνάσιο σε ένα παλιό πέτοινο σπίτι εκεί στη Λαγκοπάτη, λίγο πριν το σταθμό. Με πολλά χιλιόμετρα, έχοντα γράψει πολλά χιλιόμετρα στο πεδίο του Άρη τότε με τα ποδήλατα. Κλασικά. Ναι. Όλοι αυτό κάναμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, με ελάτε την να πούμε. Απέναντι, έτσι, με το ποδηλατάδικα και τα λοιπά. Και είναι από τις πολύ έντονες αναμνήσεις που έχω
από τα παιδικά μου καλοκαίρια στην Τρίπολη. Μάλιστα, όμορφες αναμνήσεις. Να ναι. Έρθουμε λίγο στο κομμάτι της, του κλεισίματος της αξιολόγησης, κύριε Κιτσόπουλε. Θέλω την άποψή σας ως πολιτευτής του κόμματος της Ένωσης Κεντρών. Τη δική σας άποψη να μας καταθέσετε σχετικά με το θέμα αυτό. Το μόνο θετικό νομίζω που υπάρχει είναι ότι επιτέλους έκλεισε αυτό που λεγόταν αξιολόγηση. Αν αξιολογήσω όμως την αξιολόγηση, ουσιαστικά ενώ ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση Σιρανέλ είχαν θέσει σε διάφορα σημεία τον πύχη ψηλά, μεσοπρόθεσμα, χρέος, ποσοτική χαλάρωση, δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανένας και να πει ότι τελικά τι πήραμε, κυρία Μπρούσαλη. Πήραμε 8,5 δισεκατομμύρια δόσεις. Κατ' ουσίαν αυτό πήραμε. Εκ των οποίων τα 6,97 εκατομμύρια δεν θα προλάβουν να έρθουν στη χώρα. Πήραμε δανεικά μετά από αξιολόγηση για να καλύψουμε πληρωμές και μένουν 1,6 δις σε δύο δόσεις των 700. Σταγόνα ανάσα, σταγόνα όμως σε μια οικονομία η οποία για μένα, από προσωπική μου άποψη, είναι η κρίση της οποίας βαθαίνει κάθε μέρα. Ρίχτε μια ματιά σε ανθρώπους οι οποίοι εξακολουθούν και φεύγουν στο εξωτερικό και ενότυπο αυτό που λέω, αλλά αυτό συμβαίνει. Και ρίχτε και μια ματιά δίπλα σας σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Η οικονομία της Αρκαδίας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε οικογενειακή επιχείρηση, όπου πλέον η επιβίωσή τους είναι σχεδόν αδύνατη. Και μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα δώσουν και σε ένα άνθρωπο, δύο ανθρώπους ακόμα, δουλειές. Άρα λοιπόν, για μένα η κρίση εξακολουθεί και βαθαίνει. Mm-hmm. Δεν πήραμε τίποτα άλλο από αυτό που σας είπα. 1,6 δις σε μια οικονομία η οποία χρειάζεται 50, 60, 70 δις για να αναπνεύσει. Για να πάρει μπρος, αν θέλετε. Κύριε Κιτσόπουλε, αυτή είναι η αξιολόγηση που κάνω εγώ στην αξιολόγηση. Ναι. Μα αυτό θέλαμε να μας καταθέσετε, την άποψή σας, την άποψη της Ένωσης Κεντρών, ουσιαστικά την οποία εκφράζετε, μιας και είσαστε πολιτευτής. Το είπε και ο πρόεδρος εχθές, κόμματος, ναι. Έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη, ναι. Κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση. Ενδεχόμενα δεν περάσαμε καν από κάτω. Ούτε καν πλησιάσαμε στο στόχο. Μεταδόθηκε η δήλωση του Προέδρου από το Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ. Ναι, το ξέρω και γι' αυτό και σας είπα ευχαρίστητα ιδιαίτερως τις δύο φορείς. Αλίμονο, είναι υποχρέωσή μας, κύριε Κιτσόπουλε, να μιλούμε και μαζί σας και να φιλοξενούμε και όλες τις απόψεις. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία εγώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας μέρα, κύριε Κιτσόπουλε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.